Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα τα περάσουμε. Χρόνια πολλά στον Ανδρέα και στην Ανδριάνα, γιατί όχι. Έχω την αίσθηση από το πρωί ότι πρόκειται για Παρασκευή, αλλά η καθημερινότητα μας προσγειώνει και μας υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μια υπέροχη Πέμπτη. Ίσως να φταίει και ο πρώτος μου καλεσμένος για την Παρασκευή, γιατί έχω την αίσθηση ότι συνήθως ο Στέφανος Δάνταλος κάνει τις παρουσιάσεις του τις Παρασκευές. Μπορεί να πέφτουν και έξω. Δεν έχεις άδικο. Όντως, τώρα που το λες. Καλώς όρισες, λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Με αφορμή. Χριστίνα μου. Το υπέροχο τελευταίο του βιβλίο, που είναι η μόνιμη συντροφιά μου τα βράδια. Ιστορία χωρίς όνομα αυτή τη φορά και όχι παραμύθι χωρίς όνομα, και θα κάνουμε αμέσως τις συνδέσεις. Ναι, είναι η ζωή της Πενελόπης Δέλτα. Μάλλον όχι ακριβώς η ζωή της, είναι δύο περίοδοι από τη ζωή της, αλλά πιστεύω πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Είναι, το βιβλίο εστιάζει στο τέλος της σχέσης της με τον Ιωάννα Δραγούμη, δηλαδή στο πώς αυτός ο παράνομος, παράφορος έρωτας κορυφώνεται και πώς αυτή μετά από τη στάχτη αυτού του τέλους γίνεται συγγραφέας μετά από 6 μήνες. Και η δεύτερη ιστορία στην οποία εστιάζει είναι το τελευταίο 24ωρο της ζωής της. Δηλαδή είναι η μία ιστορία εκτελήσεται το 1908 και η δεύτερη το 1941, όταν οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Της άφησε τουλάχιστον και ένα χάρισμα. Ναι. Αυτό της συγγραφής, δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ανταποδοτικό. Ναι, ο Δραγούμης έγραφε από πολύ νέος. Υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα και χάρη σε αυτόν η Πενελόπη Δέλτα ανακάλυψε τον εαυτό της, κατά τη γνώμη μου. Ανακάλυψε τον εαυτό της μέχρι τα πιο βαθιά σκοτάδια της. Ήταν μια γυναίκα η οποία τον γνώρισε ενώ ήταν παντρεμένη. Δεν ήταν ευτυχισμένη στο γάμο της. Ήταν μητέρα τριών κοριτσιών. Και ερωτεύεται αυτόν τον άντρα, αυτόν τον γοητευτικό διπλωμάτη. Και πλέον έρχεται αντιμέτωπη με όλους και με όλα στη ζωή της. Είναι με την οικογένειά της, με το κλειστό της περιβάλλον. Και κάποια στιγμή, το 1908, τρία χρόνια μετά την γνωριμία της με τον Δραγούμη, ενώ ο έρωτας είναι πλατωνικός φυσικά, η οικογένειά της τη στέλνει σε ένα σανατόριο στα περίχωρα της Βιέννης. Και εκεί αρχίζει το βιβλίο. Αυτά ήταν γνωστά. Είναι δημοσιευμένα, γιατί τα ημερολόγια της Πινελόπης Δέλτα έχουν εκδοθεί υπό την επιμέλεια του εγγονού της, του κυρίου Ζάνα. Αλλά δεν έχουν αναδειχθεί, κατά τη γνώμη, γιατί είναι όλα υπό τη μορφή υποσημειώσεων. Είναι 6.000 σελίδες, οι οποίες είναι ποτάμια, είναι μεν πολύ σημαντικές για τον μελετητή, αλλά είναι δύσκολα προσβάσιμες στο μέσο αναγνώστη. Δεν ήξερα ότι η Πενελόπη Δέλτα είχε βρεθεί σε σανατόριο. Κανένας νομίζω ότι δεν το γνώριζε μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο. Και πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις μήνες που έμεινε στο σανατόριο με τη ρητή εντολή της οικογένειάς της να ξεχάσει τον Δραγούμη επιτέλους και να έρθει σαν συγκαλά της και να γυρίσει στο σπίτι και να επιστρέψει στα καθήκοντά της, στο να γίνει ξανά η μάνα που ήταν. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις μήνες νομίζω ότι είναι ένα πολύ καταλυτικό χρονικό διάστημα για τη ζωή της. Εκεί γίνεται ένα μετέχμιο πολύ σημαντικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή θεωρούσαν ότι η παραμονή σε ένα σανατόριο θα είχε ψυχιατρική δράση. Με την έννοια ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τις στήσεις στην ουσία. Γιατί και τότε η θλίψη, η μελαγχολία, ο υστερισμός, τα τεντωμένα νεύρα, πώς αντιμετωπίζονταν όλα αυτά. Δεν αντιμετωπίζονταν ούτε με ειδικές θεραπείες, ούτε τίποτα. Σε κατέτασαν σε ένα ορισμένο είδος διαταραγμένων ψυχικά ανθρώπων και σέβαζαν κάπου για να συνέλθεις. Ναι, ναι. Η Πενελόπη Δέλτα λοιπόν την άνοιξη του 1908 καταλήγει σε αυτό το σανατόριο, αφήνει τα παιδιά της και τον άντρα της που έμεναν τότε στη Φραγκφούρτη, πηγαίνει σε αυτό το σανατόριο και εκεί καλεί τον Ιωάννα Δραγούμη για να περάσουν μαζί λίγες μέρες και να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν. Ο Ιωάννα Δραγούμης προσπαθεί να την πείσει να φύγουν, να εγκαταλείψει όλα και να τον ακολουθήσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν τότε γραμματέας της πρεσβείας μας στην πόλη. Και η απόφαση είναι ή να φύγει ή να γυρίσει για πάντα στο σπίτι της. Και να τελειώσει πλέον αυτό το φοβερό μαράζι που και τους δύο τους είχε αποδιαλύσει, γιατί ήταν ένα μαράζι που είχε κρατήσει πάρα πολύ καιρό και ήταν και ένα ανεκπλήρωτο μαράζι, δηλαδή δεν είχε κορυφωθεί. Υπήρχαν περιπτύξεις, αλλά δεν υπήρχε η κορύφωση. Αυτή η πλευρά της ζωής της νομίζω ότι δεν έχει φωτιστεί πλήρως. Υπάρχει δηλαδή αναφορά, αλλά ποτέ δεν έγινε αντιληπτό το μέγεθος. Ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ. Η Πενελόπη Δέλτα έχει ανθολογηθεί λίγο πολύ, είναι γνωστή η ιστορία της. Ξέρουμε ότι ερωτεύτηκε τον Δραγούμη, ξέρουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Στέφανο Δέλτα, ξέρουμε ότι αυτοκτόνησε. Δεν ξέρουμε όμως πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Καταρχήν δεν ήξερα εγώ ότι είχε κάνει πολλές απόπειρες αυτοκτονίας.
Και οι απόπειρες αυτές είχαν ξεκινήσει από αρκετά νεανική ηλικία. Δηλαδή μια γυναίκα που ανέβαλε διαρκώς το θάνατό της. Αλλά τα κατάφερε στο τέλος. Στο τέλος τα κατάφερε. Επίσης ήταν μια γυναίκα η οποία έφτασε στον πάτο. Εντελώς στον πάτο. Δηλαδή την χαρακτήριζαν με το χειρότερο τρόπο στον οικογενειακό της κύκλο. Και όταν πλέον βγήκε από εκεί, από το σανατόριο της Βιέννης, αποφάσισε να σταθεί στα πόδια της. Και τι έκανε, επιχείρησε την τελευταία επανάσταση που της είχε απομείνει. Έγινε συγγραφέας και τη συγγραφέας, η κορυφαία συγγραφέας εποχής της. Δηλαδή είπε, εγώ τώρα θα πετύχω στη ζωή μου, θα τα καταφέρω και θα γίνω αυτή που έπρεπε να είμαι. Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβασα πως είχε ζητήσει από τον άντρα της να πάρει μία από τις κόρες της από την συγγραφέα σανατόριο και της το απαγόρευσε. Και πήγε μόνη της λοιπόν. Ναι, το όπλο του άντρα της εκείνη την εποχή ήταν αυτό. Ότι αν τυχόν τελικά θα της στερήσω τα παιδιά. Και αυτό ήταν το καταλυτικό σημείο που δεν άντεξε η Πινελόπη Δέλτα. Δηλαδή παρακαλούσε τον Στέφανο Δέλτα να της δώσει διαζύγιο χωρίς να προκληθεί σκάνδαλο, χωρίς να γίνει ξένη με τα παιδιά της. Αλλά τότε εκείνη η εποχή οι άντρες, ειδικά οι ταπεινωμένοι άντρες, είχαν πολύ μεγάλη εξουσία και πολύ αυταρχισμό στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούσαν το δίκαιο τους. Και μιλάμε για μια οικογένεια η οποία ανέδειξε δημάρχους κτλ. Δεν θα της επιτρέπεται ούτως ή άλλως να παρεκκλίνει του ηθικού κανόνα και νομίζω ότι την είχε κάνει ήδη την επανάστασή της με το να δημοσιοποιήσει τον ερωτά της για τον Ιωάννα Δραγούμη. Δηλαδή ναι, είχε ήδη κάνει. Μόνη της το είχε πει στον άντρα της. Ναι, ναι. Δηλαδή πλέον δεν, επί 10 μήνες δεν άντεχε όταν από τότε που τον γνώρισε στην Αλεξάνδρεια. Κάποια στιγμή μετά από 10 μήνες γνωριμίας και παράφορου συναισθήματος έπιασε τον άντρα της και της το είπε. Θέλεις να μας εξηγήσεις τον τίτλο του βιβλίου. Εγώ τον κατάλαβα γιατί το διάβασα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι μια παράφραση ενός έργου που όλοι έχουμε αγαπήσει στα παιδικά μας χρόνια. Το παραμύθι χωρίς όνομα. Είναι ένα από τα πρώτα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα και ίσως από τα πιο σημαντικά. Και το ιστορία χωρίς όνομα είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για ένα παραμύθι, αλλά μιλάμε για ό,τι συνέβη πραγματικά. Οπότε, ιστορία. Έχουμε να κάνουμε με την ιστορία αυτή καθεαυτή. Μια ιστορία χωρίς όνομα. Έχεις εικόνα για το πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις? Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Άμα δεν ξεκινήσει και δεν πάει και αυτό καλά, δηλαδή πώς θα γίνει. Έχεις παρακολουθήσει και τα προηγούμενα βιβλία σου, δηλαδή ρωτάς μεταξύ. Άλλον, τι γίνεται με το πρώτο, τι γίνεται με το δεύτερο, τι γίνεται με το τρίτο. Κάθε συγγραφέας που ζει από τα βιβλία του πρέπει να ρωτάει και ενδιαφέρεται. Αλλά ξέρεις, οι συγγραφείς, τα παλιά σου βιβλία, τα πολύ παλιά σου βιβλία πλέον δεν είναι τα βιβλία που κινούνται πια. Αλλά είναι με αφορμή το τελευταίο όμως. Με αφορμή το τελευταίο, βέβαια. Πάντα δηλαδή, εφόσον αρέσει κάποιο βιβλίο, μπορεί να τρέξουν και στις προηγούμενες δουλειές. Βεβαίως. Μίλα μας για την παρουσίαση. Η παρουσίαση σε λίγη ώρα στον Ιαννό, σε Αριστοτέλους, μαζί στις 7, μαζί με τον Γιώργο Σκραμπαρδόνη και τον Ισίδωρο Ζουργό, δύο συγγραφείς που αγαπώ πολύ. Θα χαρώ πολύ να δω όλους όσους θα περάσουν από εκεί. Τώρα θα αναγκαστώ να αποχωριστώ δύο Στέφανος Δέλτα, φεύγοντας και τον ήρωα του βιβλίου σου.